πάτε μέσα και τι θα πείτε, κύριε Γεωργιάδη. Έχει ευθύνη η κυρία Υπουργό, πρέπει να πούμε, για την υγεία τη Τρόικα. Γιατί είδε τι έκανε προχθές. Όχι, τι. Βοήθησε ένα Τροϊκανό που είχε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, ως γιατρός η ίδια. Α, ως γιατρός η ίδια. Και τον έγινε αμέσως. Για πείτε μας, για αυτό το περιστατικό. Το κάναμε δηλαδή. Όχι, είναι ωραίο αυτό το περιστατικό, αλλά μας το πείτε. Εντάξει, τι έπαθε, δεν είναι ωραίο να συζητάμε γι' αυτά. Χτύπησε το χέρι του. Ήταν ένα ατύχημα, ναι. Εντάξει, μικρό, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Άρα έχετε ευθύνη γι' αυτό. Καλά λέει ότι στηρίζετε την Τρόικα μετά. Στηρίζετε την Τρόικα και ιατρικά. Θα πάει η Υπουργό Διοικητική Πλανήτη, η οποία έκλεισε τη δική τη αξιολόγηση με την Τρόικα από ό,τι ξέρω. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα πει στον Πρωθυπουργό. Εγώ, Πρωθυπουργέ μου, συμφωνώ απολύτως. Θα ακούσει πρώτα απ' όλα. Θα ακούσει. Τι να ακούσει, δεν ξέρει. Πρωθυπουργός. Την εισήγηση. Θα ακούσει. Πρωθυπουργός θα πει, παιδιά, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Καλά, αυτό είναι το λένε οι Πρωθυπουργοί. Εντάξει. Ναι. Εγώ λέω, κυρία Κύριε Βασίλη, ότι είσαι Υπουργός. Έχετε μια αυξημένη πολιτική ευθύνη σε σχέση βεβαίως με τους βουλευτές, οι οποίοι θα έρθει η δικιά τους ώρα. Διότι κλείνεται μια συμφωνία για την οποία κατηγορήσατε ότι στην πραγματικότητα πάτε σε επέκταση του μνημονίου, πρώτον. Δεύτερον, παίρνετε μέτρα που δεν έχουν σχέση με αυτό που θέλετε και οι ίδιοι και διακηρύεστε την δίκαιη ανάπτυξη της χώρας, διότι ακουμπάτε χαμηλά οικονομικά στρώματα με τα μέτρα αυτά και είναι ένα αμφιβόλο ταυτόχρονα η ιστορία των αντίμετρων. Τουλάχιστον αυτό λέει η αντιπολίτευση. Πώς μπορεί λοιπόν μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή προοδευτική να στηρίζει την πολιτική της σε μια πολιτική ηφαισιακή λιτότητας? Κύριε Λυρτζή, αυτό το δίλημα έχει λυθεί από το καλοκαίρι του 2015. Και η αριστερά πήρε την απόφασή της να πάρει πάνω της την υποχρέωση εξόδου της χώρας από την επιτροπία και από την κρίση. Βγαίνουμε όμως. Και ο ελληνικός λαός την εξουσιοδότησε γι' αυτό. Και φυσικά θα κριθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας αν θα τα καταφέρει ή όχι. Μα αυτό είναι ότι αυτό σημαίνει ότι εντός επιτροπίας, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σας θυμίζω ότι υπάρχουν βεβαίως για χώρες όπως η Ελλάδα που είναι σε πρόγραμμα, υπάρχει ειδική αντιμετώπιση, αλλά σαφώς ανεξέλεγκτοι προϋπολογισμοί δεν υπάρχουν. Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης εξαιτίας. Λέτε για μετά το 2018. Για πάντα. Για πάντα. Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, εσάς σας λένε όμως ότι πήρατε ένα τέταρτο μνημόνιο. Γιατί φέρνετε μέτρα και μετά το τέλος του παρόντος μνημονίου. Το τέταρτο είναι λάθος αριθμητική του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί να μπερδέψει λίγο. Πέντε θα έπρεπε να λέει τώρα. Γιατί το τέταρτο μας το είπε πέρυσι. Ναι. Τώρα θα έπρεπε να λέει πέντε, έχει μπερδέψει και την αριθμητική. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε επιτροπή, είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και έχουμε αναλάβει με ένα βιώσιμο, διαχειρίσιμο τρόπο να βγάλουμε τη χώρα από αυτή τη διαδικασία, στηρίζοντας και δημιουργώντας συνεχώς ρογμές στο δημοσιονομικό για να δημιουργούμε ένα χώρο και να στηρίξουμε την κοινωνία για να βγούμε όρθιοι. Πώς στηρίζετε την κοινωνία? Αυτός είναι ο στόχος και μέτρα, αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν παίρνεις αυτά τα 486 ευρώ. Το αφορολόγητο που βγαίνει και αυτόν, τον στηρίζεις. Κοιτάξτε, στις συνθήκες αυτές που περιγράφουμε, ήρθε η απέτηση του Δουνουτού για 4,5 δις μέτρα. Αυτό απετράπει. Πώς απετράπει? Απετράπει στα 4,5 δις. Απετράπει στα 4. Δεν απετράπει. Είναι 3,6 εν πάση περιπτώσει. Είναι 3,6 και μάλιστα με συμφωνία και 3,6 θετικά μέτρα για τη διετία 19-20, όπως και τα μέτρα. Και αυτή είναι η δημοσιονομική ουδετερότητα για την οποία συζητάμε. Αυτό ισχύει για εσάς, γιατί πριν είχαμε μια διαφωνία σε αυτό. Λέει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε. Οι αποφάσεις του Γιώργου λένε από το 3,5 και πάνω ό,τι βγάλεις το μοιράζεις. Όχι στο 3,5, γιατί αν το πάρεις στο 3,5 και ακούγεται λογικό. Αν πας στο 3,5 και πεις δίνω και ένα, γίνεται 2,5. Κοιτάξτε, άρα δεν το βγαίνει στο στόχο. Δεν είπε κανείς ότι θα πειράξει το 3,5. Ωστόσο, με το που παίρνει το 3,5, ναι, μπορούν να ενεργοποιούνται τα θετικά μέτρα. Για ποιο λόγο, πώς ενεργοποιούνται, λοιπόν, χωρίς να έχεις λεφτά, ακριβώς, από πού ενεργοποιούνται? Από πού θα τα δώσεις, από το 3,5 θα τα δώσεις? Ξέρετε, η συμφωνία, το 3,5 είναι η υποχρέωσή μας. Ωραία. Όπως και φέτος ήταν η υποχρέωσή μας και έγινε η υπεραπόδοση. Άρα πρέπει να δώσεις και φέτος, γιατί δεν δίνεις και φέτος αν είναι έτσι. Που σου λέει και ο Μητσοτάκης. Κοιτάξτε. Αν μπορείς να δώσεις τότε, μπορείς να δώσεις και φέτος. Η προσπάθεια της χώρας να έχει μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, πολύ μεγαλύτερο από το συμφωνηθέν, ήταν κυρίως για να δημιουργηθεί πρώτον το διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο και έγινε και ορθώς, δηλαδή ήταν επιλογή του Οικονομικού Επιτελείου να συμβεί αυτό και συνέβη, και δημιουργεί και μια ασφάλεια για τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα. Μάλιστα. Δεν το δέχονται αυτό. Γι' αυτό σε βάλα και τρεις και άλλα μέτρα.
Άμα το δεχόντουσα, θα λέγαμε ένα άλλο. Παιδιά, το 16 απέδωσε, όχι, το ίδιο θα αποδώσει το 17, το ίδιο θα αποδώσει το 18 και το 19. Δεν εννοώ αυτό. Δεν σε εμπιστεύουν γιατί δεν είναι μόνιμα μέτρα. Εσύ να έχεις ασφάλεια, ανεξάρτητα το τι θα συμβεί στα νούμερα. Και επίσης, το πόσα πλεονάσματα πρωτογενή και για πόσα χρόνια. Και επίσης, αυτό σε πακέτο και με τον αρχικό μας σχεδιασμό και αποδεικνύεται ορθώς. Έχουμε δεσμεύσει τη συζήτηση για το χρέος, διότι σας θυμίζω στην αρχή και των μνημονίων που εμείς λέγαμε ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ειδικά με τη συνταγή αυτού του τύπου που επιβλήθη από τους δανειστές για το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Έγινε και η αυτοκριτική τους αυτό, άλλωστε. Είναι βιώσιμο, ναι. Αυτό το χρέος λοιπόν δεν έγινε ξαφνικά βιώσιμο. Εμείς μιλάμε για διαχειρίσιμη συμφωνία. Mm-hmm. Και για να γίνει βιώσιμο το χρέος, παλεύουμε και έχουμε καταφέρει και είμαστε πρώτων πυλών να γίνει και η ρύθμιση του χρέους. Μα εγώ γι' αυτό σας λέω ότι εσείς θα δηλαδή, πάτε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υλοποιούμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε. Μισό λεπτό, αυτό είναι κρίσιμο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι εσείς θα πάτε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα, εντάξει, προφανώς θα αποδεχτείτε μια εισήγηση που λέει πάμε παιδιά στη Βουλή να ψηφίσουμε τη συμφωνία. Εγώ δεν βλέπω μέσα στη συμφωνία να υπάρχει μια ρύθμιση για το χρέος. Πώς μπορείτε να διαμορφώνετε στόχους. Δεν είναι έτσι ο προγραμματισμός, κύριε Λίδη. Και τρόπο επίτευξης στόχου, ξέρω τι έχω να πληρώσω. Δεν είναι έτσι. Η συμφωνία ήταν και γίνεται να γίνει η τεχνική συμφωνία αυτή στην οποία συμφωνήσαμε, το οποίο είναι ένα βήμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση προϋποθέτει να συζητήσουμε για τα πλεονάσματα και το χρέος. Ναι. Και τότε θα ολοκληρωθεί. Επομένως, το βήμα νούμερο ένα, το οποίο ήταν απαραίτητο καθοριστικό και κατά την άποψή μου είναι βήμα εξόδου και όχι βήμα. Άρα μπορώ, που βυθίζει. Μπορώ εγώ να βγάλω το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει βέβαια τα μέτρα, αλλά έτσι και δεν υλοποιήσουν οι εταίροι τη συμφωνία στο επίπεδο του χρέους, τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ναι, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, ρωτάω εσάς. Προφανώς. Αν το Πρωθυπουργό δεν με συγχωρείτε, ψηφίζουμε και ξεπίδουμε. Όχι, το λέω γιατί πρέπει να είστε καθαροί προς τους πολίτες. Τι κάνουμε, είμαστε πεντακάθαροι και στο τραπέζι με τους δανειστές είμαστε πεντακάθαροι και απέναντι στον ελληνικό λαό είμαστε πεντακάθαροι. Ότι η συμφωνία και αυτή και η προηγούμενη είχε υποχωρήσεις, ήταν αδύνατο να μην έχει. Κερδίσαμε το θέμα. Θα σας πω ότι κερδίσαμε. Γιατί συζητάτε κοντά ένα κερδίσαμε, χρόνο και λέμε, ρε παιδιά, συζητάμε ένα χρόνο για να κόψουμε τις συντάξεις και τους μισθούς. Το τέλος του μνημονίου σου λέει. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, να μην αναφερθούμε τι έχουμε κερδίσει στο παρελθόν και πόσα αδείς έχουμε γλιτώσει από τη διαπραγμάτευση. Αυτή η οποία συνήθως απαξιώνει. Εντάξει, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, ήταν πολύ στενοχωρημένη, προφανώς. Διότι από πέρυσι περιμένει εκλογές από πέρυσι το Μάιο, όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι την επομένη του χρωστάει η κοινωνία να είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό εκτίμησε, δικαίωμά του. Αλλά αυτό δεν είναι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Η πρόταση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Και σήμερα είναι, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ρεαλιστική, είναι υλοποιήσιμη. Κοιτάξτε, Έχει ένα δίκιο, σου λέει το επιπλέον. Για να λέμε αλήθειες. Το μισό της εκατό σου λέει δώστε στην κοινωνία. Και το ψηφίσουμε αυτό μαζί. Το οποίο έκανε κατά την εκτίμησή μου ο κύριος Μητσοτάκης χθες ήταν μια προσπάθεια διαχείρισης της θέσης του να μην ψηφίσει τα θετικά μέτρα. Mm-hmm. Και έρχεται και λέει, ας πούμε, ότι μοιράζεται λίγο, θα μοιράσετε το μισό της εκατό του πρωτογενούς πλεονάσματος για να συμφωνήσουμε, διότι αυτή είναι η θέση δικιά μας. Mm-hmm. Όταν μοιράσαμε πρωτογενές πλεόνασμα τα Χριστούγεννα σε άλλη χώρα, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, λέει ότι το κάνατε χωρίς συζήτηση, χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Η κυβέρνηση κυβερνάει. Δεν συνεννοείται πρώτα και παίρνει την έγκριση της αντιπολίτευσης και μετά το κάνει. Πριν από λίγο είπατε ότι είμαστε επιτροπή. Ο διάλογος. Μιλάμε τώρα για το αν συνεννοηθούμε και κύριο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση λοιπόν έκρινε ότι μπορούσε να μοιράσει κομμάτι του πρωτογενούς πλεονάσματος με τη 13η σύνταξη το Δεκέμβρη. Ναι. Και αυτό το καταψηφίστηκε. Το βοήθημα για 13η σύνταξη. Εφάπαξ, βοήθημα. Σε εισαγωγικά. Αυτό. Σε εισαγωγικά, εντάξει. Λοιπόν, και αυτό καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Το βρήκαν μπροστά τους ως πρόβλημα, παρόλα αυτά δεν έβαλαν μυαλό. Ναι. Και σήμερα που έρχονται θετικά μέτρα, που είναι μείωση του φόρου, μείωση του επιδόματος φόρου αλληλεγγύης, μείωση του ένφια, μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα των ασφαλισμένων, παιδική στα διεκδικήσετε τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Η κυβέρνηση κυβερνάει, όπως είπατε. Επομένως, πάμε μπροστά. Εάν αυτά είναι θετικά μέτρα, ας τα πει και ο διάβολος. Πάμε να τα κάνουμε. Δεν μπορώ να μην τα σχολιάσω όμως ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει. Καθόλου δεν μας νοιάζει. Αν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση, πάνω να τα κάνει και να το πιστωθεί. Η κυβέρνηση έδωσε μάχη και σε αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως γίνεται διαρκώς, και κατάφερε να υπάρχει η θετική ατζέντα. Περιθώριο παροχών αυτή τη στιγμή υπάρχει, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το ερώτημα. Αφήστε το Μητσοτάκη ήσυχο. Περιθώριο να δώσει η κυβέρνηση κάτι από το πλεόνασμα υπάρχει.
Η κυβέρνηση. Γιατί το έχει πει και η ίδια. Το έχει πει ο κύριος Σπύρης, θα δώσουμε και 14 δεν μπορούμε. Η κυβέρνηση αυτό το απέδειξε έμπρακτα. Δεν χρειάζεται να το πει με λόγια. Για τώρα μιλάμε. Για αυτή τη φάση που διανύουμε μιλάμε. Μα τώρα δεν έχουμε. Δεν είμαστε στη φάση. Είτε κρατάει καμπάτσα για να μας πάτε σε εκλογές και να μας πείτε πάρε κόσμο. Το πρωτογενές πλεόνασμα όταν το είδαμε και ήταν Δεκέμβριος μήνας τέλος του έτους, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε και το κάναμε. Υπάρχει για περιθώριο τώρα. Σήμερα είμαστε στο Μάιο. Όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Έχετε μαζέψει ένα θηριώδες ποσό. Και αναρωτιέται κανείς τι θα το κάνετε αυτό το ποσό. Σας εξήγησα πριν γιατί το κάναμε αυτό. Έχει. Διότι έπρεπε να δημιουργηθεί ασφάλεια ότι το τριετές μνημόνιο το οποίο διανύουμε θα βγει. Διότι ο στόχος είναι να βγούμε. Με δύσκολα μέτρα βεβαίως, τα οποία έχουμε πάρει, αλλά να βγούμε. Διότι αλλιώς είναι η πλήρης αποτυχία, είμαστε μία από τα ίδια. Οι αποτυχίες δηλαδή το Μνημονίο 1 και το Μνημονίο 2. Εδώ λοιπόν κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βιώσουμε, για να είναι διαχειρίσιμη συμφωνία για να βγούμε από την Επιτροπή. Είναι μια συμφωνία εξόδου από την Επιτροπή. Ένα βήμα μάλλον εξόδου από την Επιτροπή. Με τη δική σας λογική. Είναι ένα βήμα εξόδου. Είναι αναγκαίο να πάρθουν αυτού του είδους τα μέτρα προκειμένου να βγούμε από την Επιτροπή. Μα αφού σε Επιτροπή θα είμαστε. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν ας πούμε το 2019. Το 2019 θα έχουμε φύγει, το 2018 θα έχουμε τελειώσει. Εμείς δεν πιάσουμε 3,5%. Θα σας πω εγώ τι μέτρα θα πάρουμε και τι αντίμετρα. Κοιτάξτε να δείτε. Τι θα γίνει. Κοιτάξτε να θα πάψουν να μας κοιτάνε να πούνε καλά 3,5. Δεν έπιασε το 3,5. Έχει τρύπα. Αυτό που σας έλεγα πριν και συμφωνήσαμε είναι ότι οι προϋπολογισμοί και τα πλεονάσματα. Γι' αυτό και εμείς παλεύουμε σε μια πολιτική και λέμε αλλαγή και της κεντρικής πολιτικής στην Ευρώπη. Διότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς ακολουθείς και το ευρωπαϊκό δεδομένο. Εκτός αν δεν θέλεις. Θέλεις από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι, από ό,τι έχουμε καταλάβει λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ της άποψης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάχη για την αλλαγή συσχετισμών και την αλλαγή κεντρικής πολιτικής. Δεν αφήνετε την Ευρώπη να αλλάξετε την Ελλάδα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Και να κάνετε και καμιά δουλειά περισσότερα αυτά από αυτά που κάνετε μέχρι τώρα. Αυτά γιατί η Ευρώπη δεν αλλάζει έτσι. Η Ευρώπη αλλάζει, μένα αλλάζει. Αλλάζει. Ήδη υπάρχει μεταβολή. Ήδη υπάρχει μεταβολή και είναι σαφές. Αλλά αυτά είναι δράσεις παράλληλες. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε αυτό δεν κάνουμε τ' άλλο. Δεν είναι κανείς ο οποίος μπορεί να κάνει. Δεν δουλεύουμε τι στη άλλο. Χώρα μας. Για τη χώρα μας δουλεύουμε, κύριε Λυριτζή. Ναι, το ξέρω. Για τη χώρα άλλο. Μας δουλεύουμε. Γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι στο όνομα του ότι είμαστε πια ένα χρόνο στη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, αξιολόγηση κτλ. Ακινησία πλήρης. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση η οποία έχει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά δεν ήρθε ποτέ να μας πει τι κάνουμε για να ενημερωθεί. Επίσης, δεν ήρθε να μας επισκεφτεί τα Υπουργεία για να δει τι κάνουμε. Ανοιχτά είναι όλα και διαφανή. Τι κάνετε εκεί, και επίσης, έχουμε καταθέσει και είναι διαφανή τα σχέδια δράσης μας και κάνουμε δημοσιοποιούμε και τα βήματα τα οποία κάνουμε ο καθένας, κάθε υπουργός, κάθε υπουργείο, στο πρόγραμμα το οποίο έχει. Εξαφανίζονται βέβαια μέσα στη Δήμη, λέτε, το μνημονίο και της αξιολόγησης. Εξαφανίζονται μέσα στο δημόσιο διάλογο, διότι στα αλήθεια, δεν ξέρω, μέχρι τώρα δεν αφορούσαν κανέναν το τι κάνουν τα υπουργεία. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το σκηνικό, εν ώψη του ότι κάποιοι ενδεχομένως έχουν πάρει απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέφτει. Είναι σημαντικό για την κοινωνία. Νομίζω λοιπόν, ότι αυτό φαίνεται, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε. Εγώ είδα το ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε τα εγγένεια των Τεμπών και τον Πρωθυπουργό. Μια χαρά φάνηκε. Όταν έκανε τα εγγένεια εδώ, επίσης φάνηκε. Επομένως, αν κάνετε κάποιο έργο, θα φανεί. Αντιθέτως, εσείς βάζετε προς κόμματα. Είδα τη συνάδελφό σας, την κυρία Κονιόρδου, που είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα, να βάζει εμπόδια στο ελληνικό. Αυτό τι θα κάνετε με αυτό το θέμα. Πείτε κάτι στο Υπουργικό που θα πάτε σε 10 λεπτά, θα είστε εκεί. Δεν θα πείτε κάτι γι' αυτό. Να μπει καμιά μπουλντόζα εδώ να δουλέψουμε. Θα πούμε πολλά στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως λέμε κάθε φορά, διότι η αγωνία όλων μας είναι κοινή. Και η αγωνία όλων μας είναι. Δεν φτάνει η αγωνία. Εκτός από τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας, το οποίο το πετύχαμε. Δεν έχει, η σταθεροποίηση είναι ένα βήμα για να περάσει την ανάπτυξη. Αλλιώς δεν έχει έννοια, διότι το σταθερό στη φάση που βρισκόμαστε δεν είναι αρκετό. Επομένως, είστε υπέρ της των έργων στο ελληνικό, κύριε Υπουργέ, για να προχωρήσουμε. Έχει ζητηθεί. Θα ζητήσετε κι εσείς θα πιέσετε να προχωρήσει το έργο αυτό. Είμαι υπέρ των επενδύσεων. Μάλιστα. Τώρα, νομικά προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται, αυτά θα τα δούμε, διότι δεν είναι κανένας ανεξέλεγκτος εδώ. Και ούτε μπορεί να συμβαίνουν όλα πέραν των νόμων, διότι προέχει το να γίνει μια επένδυση. Όλα πρέπει να γίνονται με τον τρόπο τους και με τους κανόνες τους. Μάλιστα. Επομένως, είμαι υπέρ μιας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, με κανόνες για όλους. Επειδή λοιπόν, αφού λέτε, κλείνει μια περίοδος και επομένως η χώρα μπαίνει σε αυτή τη φάση που είπατε τη σταθερότητας κτλ. Μπορεί να μας πει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ποια είναι η πρώτη πρωτοβουλία από αύριο το πρωί.
Να το πω έτσι. Δηλαδή, ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός, εσύ βεβαίως, τα κάνεις. Τελειώστε με, τρώει κάποιο, τελειώσαν όλα, πάμε. Με χαρά να σας πω και το σχεδιασμό και να σας πω τα βήματα που έχουμε ήδη υλοποιήσει και αυτά τα οποία υλοποιούμε. Και να ξέρετε κάνετε, ότι δηλαδή η κυβέρνηση και οι υπουργοί, οι οποίοι καταθέτουμε... Κύριος Πολάκης, χειρουργίες, καταθέσαμε και προχθές... Όχι, ναι, μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Τα πλάνα μας, τα οποία τα καταθέτουμε και εμείς στο συντονισμό της κυβέρνησης, ελεγχόμαστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λοιπόν, έχει ένα τριετές πλάνο για την διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Τριετές, το είπαμε σε εκλογές, δεν προλάβετε. Έχει ξεκινήσει αυτό, δεν έχει συνταχθεί σήμερα. Εντάξει, αυτό εξελίσσεται. Λοιπόν, στην πρώτη φάση έγινε αλλαγή όλης των νόμων, των μνημονιακών νόμων του κυρίου Μητσοτάκη, απολύσεις διαθεσιμότητες. Τι απολύσεις? Τις ξεχάσαμε τις απολύσεις στο δημόσιο. Και τώρα είδα λοιπόν, πάντως ότι και με τη συμφωνία έγινε, της στην πρώτη φάση λοιπόν έγινε αυτό. Δεν υπάρχει μείωση. Ποια όχι, μείωση? Πάτε σε μείωση και του αριθμού των συμβασιούχων. Α, για τον συμβασιούχο και τα λοιπά. Έτσι λέει, δεν τρόικα, υπάρχει ναι. μείωση. Εγώ θα σας πω τα νούμερα. Τι είναι 47.000? Από τις 48-47. Όχι, δεν είναι έτσι. Κανείς δεν θα ασχολιόταν με τόσο. Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, το δημόσιο είναι κάτι συκοφαντημένος τομέας και ως ένα βαθμό, δικαίως. Διότι όλοι βιώσαμε ένα δημόσιο προσφετολογικό, πελατειακό, δυσκίνητο, γραφειοκρατικό, μη φιλικό στον πολίτη, εμπόδιο στον πολίτη, εμπόδιο στον επενδυτή, στον επιχειρηματία. Αυτό το δημόσιο έχουμε βιώσει όλοι μας, όλη μας τη ζωή. Και το οποίο τώρα δημόσιο φυσικά δεν το δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βέβαια, αλλά τι... Λοιπόν, σήμερα λοιπόν... Η αν αλλάζει κανείς κάτι ή συνεχίζει λοιπόν, την ίδια ρότα. Γιατί ας πούμε και εδώ κατηγορήστε ότι συνεχίζετε στην ίδια ρότα. Κατηγορούμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το γιατί κατηγορούμαστε, μας έχει τι κάνουμε. Ωραία, για να προσλήψετε κανείς, και αν θα προσέξετε, κάνατε εσείς... καμιά πρόσληψη. Αν γιατί ο πολιτικός έτσι θα πάρει ψήφους. Αν δεν βλέπω να γίνεται τίποτα άλλο. Θα σας απαντήσω. Δεν είμαι τόσο παλαιοκομματική. Λοιπόν, και εσείς που αναλύετε τα κείμενα της συμφωνίας θα δείτε και στο κομμάτι, και τώρα στο κλείσιμο της αξιολόγησης, στο κομμάτι που λέει διοικητική ανασυγκρότηση, μάλιστα, το κείμενο λέει αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για αλλαγή και μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει, περιπαίνεται, αυτό το έχουν αναγνωρίσει οι δανειστές, οι Ευρωπαίοι και του Δουνουτού. Αυτό σημαίνει, γιατί αυτοί παρακολουθούν κιόλας. Τι έχει αλλάξει επομένως, μπορείτε να μας πείτε μια αλλαγή που έγινε προς το καλύτερο για τον πολίτη? Όχι για εσάς. Και για εσάς, και εσείς θα το πιστωθείτε στο τέλος. Το σχέδιο το οποίο υλοποιώ και εγώ, το ξεκίνησα και προκάτοχή μου στο Υπουργείο και έρχομαι σε συνέχεια. Και σήμερα έχει τελειώσει το κομμάτι της νομοθέτησης και το κομμάτι του σχεδιασμού. Είμαστε στη φάση υλοποίησης. Αυτή η φάση υλοποίησης έχει δύο μεγάλους τομείς δράσης. Το ένα απευθύνεται στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή αξιοκρατία, αξιολογήσεις, κρίσεις προϊσταμένων, κρίσεις διευθυντών, επιλογή διοικητικών γραμματέων, γιατί ξέρετε ότι μέχρι το τέλος του 2017 αλλάζουν, οι γενικοί γραμματείς δεν θα είναι ορισμένοι από τον κομματικό φορέα ή από τον υπουργό, αλλά μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και έχει γίνει η προκήρυξη για τις κρίσεις των γενικών διευθυντών, που θα γίνουν από την πρώτη φορά συσταθένο όργανο, που είναι το ανώτερο όργανο κρίσης, το οποίο αποτελείται κυρίως από ΑΣΕΠ και δικαστικούς, δεν συμμετέχει ο Υπουργός, δεν συμμετέχουν οι πολιτικοί παράγοντες. Και είναι και πρώτη φορά που και η συνέντευξη κυκλοφόρησε και ως φυλάδιο για πρώτη φορά στη χώρα μας, της δομημένης συνέντευξης. Δηλαδή η συνέντευξη να μην είναι το παραθυράκι από το οποίο τελικά εγώ κάνω την πλάγια για δουλειά. Για τις πλαγίες, και η οποία... Πώς αλλάζουν τα πράματα, αυτά έχουν ήδη συμβεί, αλλά ξέρετε... Όχι, λέω πώς αλλάζουν σε σχέση με το παρελθόν έτσι, και τι υποστήριζε ο καθένας. Ναι. Αυτό λοιπόν θα είναι μια μεταρρυθμιστική δράση στο εσωτερικό της διοίκησης. Εμείς πότε θα τη βιώσουμε αυτή τη δράση? Αυτό θα σας πω στο τέλος, διότι αυτός είναι και ο στόχος. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αυτή η δράση λοιπόν, η οποία μέχρι το τέλος του 2017 ολοκληρώνεται, σας εξηγώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει. Αποσκοπεί στο το δημόσιο να αλλάξει το πρόσωπό του, άρα και το πρόσωπό του στον πολίτη, με στόχο να αλλάξει και η σχέση πολίτη-επιχείρησης και δημόσιο. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η δράση που λέγεται «Καταργώ τη γραφειοκρατία, μειώνω το κόστος του ελληνικού δημοσίου μέσω αυτό». Αφήστε, κύριε, μην καταργείτε τόσο πολύ, θα πάθουμε τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε καλά, εγώ κύριε Λερετζή. Να μας πείτε, κατήργησα αυτό το έγγραφο. Έχει ένα όμως. Όχι, συγκεκριμένα. Θα σας πω. Έχετε καταργήσει. Αν αφήσετε, θα σας πω τι κάνω.
Μα αν έχετε τρελαθεί. Παθούν και σέχια τον μπουρλό ο πολίτης. Έχουμε τρελαθεί, πείτε. Πείτε μας, τι καταργήσατε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία εξελίξεων ή προκηρύξεων διαγωνισμών, διότι ξέρετε ότι όλο αυτό αλλάζει με τι, με ψηφιακά συστήματα. Δεν αλλάζει με άλλο μαγικό τρόπο. Έχουμε ένα κατακαιρματισμένο ψηφιακό σύστημα, συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους αρχικά. Διότι κάποιοι τα έκαναν με δυσάπειρα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Κοιτάξτε. Επειδή το λέτε, χθες, προχθές, τηλεφώνησα σε ένα ΚΕΠ, γιατί ήθελα δύο πιστοποιητικά. Λέει, λέω να έρθω από εκεί να τα φτιάξουμε. Λέει, μπορείτε να τα φτιάξετε σε εμάς βεβαίως. Λέει, όχι, λέει, γιατί δεν έχουμε φαξ. Με φάξ επικοινωνείτε και μου λέτε ότι έχετε, θέλετε συστήματα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ένας υπολογιστής να στείλει ένα email. Λοιπόν. Λέει, μας χάλασε το φάξ. Σταμάτησε το ΚΕΠ να λειτουργεί, γιατί χάλασε το φάξ. Μπορεί να ήταν μια βλάβη συγκεκριμένη. Μα όχι, κοιτάξτε, μα δεν επιτρέπεται να λειτουργούν έτσι. Τα ΚΕΠ. Και είναι και στόχος και έχω ήδη ξεκινήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθα από το Παρίσι, ήμουν με τον ΟΣΑ και συνεργασία με την νορβηγική κυβέρνηση. Mm-hmm. Ολοκληρώνουμε, υπογράφουμε δηλαδή στις αρχές του Ιουνίου για ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται. Δεν σας πω τώρα. Είναι όλα σε εξέλιξη. Χρηματοδοτείται. Εγώ λέω ότι δεν ήθελα ένα, δεν ήθελα ένα χρόνο έγγραφο. Για να το κάνω αυτό. Ένα έγγραφο καταργήσατε. Κοιτάξτε, στο τέλος του έτους. Γιατί το Μητσοτάκης μου έφεστε, θυμάμαι ότι είχε καταργήσει κάτι εκατομμύρια έγγραφα. Κύριε οικονόμου, στο τέλος του έτους, από αυτή τη δράση, την οποία αν με αφήσετε θα σας την πω. Τέλος του 17. Στο τέλος του 17, στο τέλος του 17 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η δράση, η οποία καταργεί 4 εκατομμύρια έγγραφα το χρόνο. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε, κύριε Υπουργέ. Μην γυρίζετε γύρω-γύρω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Ο στόχος μας, σας είπα, είναι πρώτον να ενοποιήσουμε τα υπάρχοντα συστήματα. Μάλιστα. Να επικοινωνήσουν. Να εξυγχρονίσουμε. Να ενδυναμώσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Διότι κάποιος πρέπει να τα χειριστεί. Τι έκανε, σεμινάρια. Όλα αυτά. Ναι. Κοιτάξτε, Πέδευση. Είναι πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πληρώνουν οι ξένοι ή να το πληρώσει ο πολίτης. Πληρώνεται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιότητων στο ελληνικό δημόσιο. Διότι αυτό το ελληνικό δημόσιο, ξέρετε, είναι γυρασμένο δημόσιο. Υποστελεχωμένο δημόσιο στου τομεί που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και γι' αυτό κατανομή είναι λάθος. Είναι λάθος και κατανομή, γι' αυτό και ξεκινάει και το καινούργιο σύστημα κινητικότητας, το οποίο θα το αναλύσω μια άλλη φορά, αν δεν έχουμε τον χρόνο τώρα, προκειμένου να γίνει μια ορθολογική ανακατανομή και του υπάρχοντος προσωπικού. Εκεί να δείτε. Όλα αυτά γίνει. Λοιπόν είναι σημαντικές. Δεν θα γίνει κόλαση. Γιατί θα πάνε με χαρά, Δεν θα πάει προαιρετικά. Έχει ξαναγίνει αυτό το προαιρετικό, η μετακίνηση. Κοιτάξτε, βιώνω καθημερινά την αγωνία και των δημοσίων υπαλλήλων να ισχύσει αυτό. Κάθε μετάταξη, ξέρετε τι χαρτιά έχει για να υπογράψω που υπογράφω εγώ κάθε μετάταξη στο τέλος. Έρχεται ένα πακέτο τέτοιο στο Υπουργείο. Να σας πω μια γραφειοκρατία, η οποία η μισή δουλειά του Υπουργείου είναι μετατάξεις. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Αυτό θα καταργηθεί. Πρέπει να κλείσουμε για να πάτε στο Υπουργείο. Πότε, το Σεπτέμβρη μήνα. Γιατί ξέρετε τι θα σας πει. Ξέρετε, θα σας πει ο Πρωθυπουργός σήμερα να σταματήσετε τις εμφανίσεις στα κανάλια και να κάνετε δουλειά. Βάζω στίχημα, θα το ξαναπεί αυτό. Άρα λοιπόν να μας πείτε και μια κουβέντα για το Σαββίδι που έχει γίνει χαμός. Δεν είμαστε από αυτούς που τρέχουμε στα κανάλια κάθε μέρα και το ξέρετε. Ωστόσο χρειάζεται. Προφανώς, διότι πρέπει να επικοινωνήσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια κουβέντα για τον επιχειρηματία και την νεοδιαπλοκή, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση που στείνεται. Εντάξει, αφήστε τώρα, αυτά είναι αστειότητες. Λέει, αστειότητες. Ότι στείνεται τα αρνητικά διαπλοκή. Αυτό λέει. Μισό λεπτό, γιατί είναι αστείο. Κοιτάξτε τώρα. Όταν κατηγορείς ότι τον άλλο χαρίζεται 38 εκατομμύρια, αστείο είναι. Και ο άλλος βγαίνει και λέει, μεγάλη, τι μεγάλη που είστε. Πώς πουλήθηκε σε κάπα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, από την Νέα Δημοκρατία που πουλήθηκε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα είπε ότι αν σε μια επιχείρηση, μια διοίκηση είναι υπεύθυνη για μια παρανομία. Ο επόμενος δεν είναι ο υπεύθυνος. Δεν, μαζί του. Δεν είναι ο υπεύθυνος. Γιατί δεν παίρνει την εταιρεία μαζί του. Είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή, κοιτάξτε, επειδή η επιχειρηματικότητα σε αυτή τη χώρα και κρατικοδίεται και με όλα αυτά τα οποία συζητάτε αναπτύχθηκε. Προφανώς και υπάρχουν βαρύδια σε πολλούς. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή, όταν λέμε στήριξη επιχειρηματικότητας, τι εννοούμε ακριβώς. Τι εννοούμε ακριβώς. Και βρέθηκε ένας επιχειρηματίας ο οποίος τι είπε. Είπε ότι εγώ σήμερα, ας πούμε, μ' άρεσε ο Τσίπρας. Γιατί σήμερα του άρεσε, δεν είναι για πάντα. Ούτε από πάντα. Μόλις υπόθηκε αυτό, ένα σύστημα ολόκληρο. Έπαθε τρέλα, έπαθε παράνοια. Για να είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, επειδή να δείτε, εσείς δεν είστε χτεσινοί που λένε. Κάθε φορά που ένας επιχειρηματίας έκανε μια εμφάνιση, λέγαμε βρε καλό στον Μπερλουσκόνη. Κοιτάξτε, εμείς δεν χαρίσαμε κανάλι σε κανέναν. Δεν δώσαμε δάνεια σε κανέναν από τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια. Δεν τα έχουμε κάνει εμείς αυτά. Τώρα λεφτά λέει. Τώρα όποιος κρίνει εξιδίων τα αλότρια, θα ήταν καλό να πει και μια συγγνώμη. Εσάς σας άρεσε τοποθέτηση Σαββίδη.
Λοιπόν. Σας άρεσε που είπε ζήτω ο Τσίπρας. Εγώ να σχολιάσω, έναν πολίτη, είπε, θα αγοράσω κανάλια για να προστατεύσω τις επιχειρήσεις μου. Έναν πολίτη επιχειρηματία που δεν είναι στην πολιτική, θα μου επιτρέψετε, δεν θα σχολιάσω σαν να είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός της χώρας. Όχι, δεν λέμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να βάζουμε και τα μέτρα. Κατηγορήστε για διαπλοκή σας, είπα. Νέο διαπλοκή. Εγώ να σχολιάσω πολιτικές αντιλήψεις, πολιτικές τάσεις. Αν εμφανιζόταν ένας επιχειρηματίας και έλεγε τι μεγάλος πίσω ρε Μητσοτάκη θα λέγατε. Όταν ο κύριος Σαββίδης δεν πήρε το κανάλι στον προηγούμενο διαγωνισμό και βγήκε και κατηγορούσε. Δεν κατηγορούσε. Υπέρ της κυβέρνησης βγήκε. Ότι εγώ είπε ήρθα εδώ για να αυξήσω το τίμημα. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο για να τα πάρει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, δημιουργούμε μια φασαρία την οποία δημιουργούμε. Δεν το απευθύνω σε εσάς αυτό, αλλά πώς δημιουργήθηκε. Κοιτάξτε, ένας βασικός στόχος της αντιπολίτευσης και ιδιαιτέρως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι να πληγεί το πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Υπάρχει ακόμα ηθικό πλεονέκτημα. Στο στυλ ποιο. Όχι ότι εμείς παιδιά καλά τα κάναμε. Τι λένε, εμείς κακά τα κάναμε, αλλά είστε κι εσείς κακοί. Αυτό κι αν είναι παραλογισμός. Επίσης είμαστε εδώ και θα κρυθούμε. Μάλιστα, σωστά. Έχετε χάρη που έχετε Υπουργικό Συμβούλιο και πρέπει να φύγετε. Να μην τα ακούσουμε εμείς τον τέλος. Καλημερίζουμε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε καλώς δυνατότητα να τα πούμε και στη συνέχεια. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.